Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Έχουμε 11 η ώρα συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας. Ένα συλλαλητήριο που συμμετέχουν και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από όλη την Κρήτη. Θα ξεκινήσουμε 11 η ώρα, περιμένοντας και τους συναδέλφους να έρθουν γύρω στις 11.30 ώρα. Θα γίνει το συλλαλητήριο, είναι ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο, τη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας. Δεν συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι από το δημόσιο τομέα. Θα ακολουθήσει στους δρόμους του Ηρακλείου διαμαρτυρία. Τελειώνοντας έχουμε διάφορα happening και διάφορα άλλα, αν θέλετε έτσι, διαφορετικού τύπου μηνύματα να περάσουν προς τον κόσμο. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα, και όπως ξέρετε στις 22 του μήνα λίγοι και θα απολυθούν είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια άτομα από το δημόσιο τομέα. 1845 είναι, στον αριθμό. Μπράβο. Είναι 1845 τον αριθμό. Εμείς θα είμαστε εδώ στους δρόμους, θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε. Ήδη μία αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων έχει ανέβει, έφυγε χθες βράδυ από το Ηράκλειο. Θα γίνει σήμερα στη πλατεία Κλαθμόνος το μεσημέρι ένα άλλο συλλαλητήριο που θα έχει κατάληξη στη Βουλή. Όμως δεν σταματάμε σήμερα, κυρία Δουλγεράκη. Αύριο το πρωί στις 12.30 είναι πάλι ένα ηρακλειώτικο συλλαλητήριο με τους εκπαιδευτικούς και με το νομαρχιακό τμήμα της Αδεδίνα. Έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας και όλοι μαζί πάλι αύριο στην πλατεία Ελευθερίας για μια ακόμη φορά. Και δεν θα είναι η τελευταία, διότι αύριο συνεδριάζει νωρίς το πρωί το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ και η Εκτελεστική Επιτροπή για να δει πώς πήγαν αυτές οι απεργίες, να αποτιμήσει τις απεργίες αυτές και να ξεκινήσει ένας άλλος κύκλος κινητοποιήσεων.